Το Προοδευτικό Φόρουμ Ενώνοντας Δυνάμεις για μια άλλη Ευρώπη ήρθε να αποκρισταλώσει συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό σε διάφορα επίπεδα στην Ευρώπη για τα περιθώρια κοινής δράσης και συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, των δυνάμεων δηλαδή από την αριστερά, τους πράσινους και τους σοσιαλιστές, που αμφισβητούν το νεοφιλελεύθερο παράδειγμα και την νεοφιλελεύθερη ορθοδοξία. Το διήμερο αυτό, με τις συζητήσεις και την ανταλλαγή απόψεων στην Αθήνα, έρχεται να προσθεθεί στην ήδη υπάρχουσα δράση του Progressive Caucus της Προοδευτικής Συμμαχίας στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Προοδευτικού Δυνάμεων που έγινε τον Νοέμβριο του 2017 στη Μασαλία της Γαλλίας και θα συνεχιστεί τον επόμενο Νοέμβρη στην Ισπανία. Με λίγα λόγια, πυκνώνουν οι πρωτοβουλίες για να ανοιχνεύσουμε τους κοινούς προγραμματικούς άξονες, αλλά και να δούμε αν υπάρχει η πολιτική βούληση για να διαμορφωθεί ένα ευρύ αντινεοφιλελεύθερο μέτωπο που στις ευρωεκλογές του 2019, σε 14 μήνες από τώρα, θα βάλει φρένο αφενός στη συνεχιζόμενη κυριαρχία των νεοφιλελεύθερων και συντηρητικών δυνάμεων και αφετέρου στην εφιαλτική ανάδυση ακροδεξιών δυνάμεων σε μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες. Φεύγουμε από αυτό το φόρουμ της Αθήνας, το Προοδευτικό Φόρουμ, πιο αισιόδοξοι, αλλά και με μεγαλύτερη γνώση για το πώς προσεγγίζει κάθε μία πλευρά από τις προοδευτικές πολιτικές οικογένειες στην Ευρώπη την υπόθεση της ενότητας και της κοινής δράσης.